Σήμερα είδε το φω τη δημοσιότητα επιστολή του κυρίου Γεωργιάδη, στην οποία ο αντιπρόεδρο τη Νέα Δημοκρατία, μετά και την κατακραυγή των τελευταίων ημερών, παραδέχεται ότι έχει ήδη καταθέσει την παρέτησή του στον πρόεδρο τη αξιωματική αντιπολίτευση, ενώ δηλώνει ότι αυτή δεν έγινε αποδεκτή. Καταρχά, να σημειώσω ότι αυτή η κίνηση, αν και ομολογείται καθυστερημένα, είναι καλοδεχούμενη. Όμω, οφείλω ταυτόχρονα να πω ότι από μόνη τη κατεδαφίζει και το αφήγημα τη Νέα Δημοκρατία αλλά και των κυρίων Σαμαρά, Βενιζέλου και Λοβέρδου περί Ο κ. Μητσουτάκη δεν έκανε δεκτή την εν λόγω παρέτηση. Δεν μπορεί παρά να σημαίνει ότι αναλαμβάνει ο ίδιο προσωπικά την ευθύνη για όλα όσα έχουν ήδη αποκαλυφθεί αλλά και για όσα πιθανόν να αποκαλυφθούν στο μέλλον. Η στάση του αυτή αποδεικνύει απολύτω ότι ο αρχηγό τη αξιωματική αντιπολίτευση δεν είναι απλό πιθανό σύμμαχο τη Νοβάρτη όπω η ίδια εταιρεία τον χαρακτήριζε το Φεβρουάριο του 2017. Αλλά βρίσκεται προσωπικά στον πυρήνα του σκανδάλου και τη προσπάθεια συγκάλυψή του. Ο Έλληνα Πρωθυπουργό και ο Υπουργό Εθνική Άμυνα έχουν συναντηθεί αρκετέ φορέ στι τελευταίε 20 ημέρε και έχουν συζητήσει για μια σειρά αποζητήματα. Εξάλλου βρίσκονται σε σταθερή επικοινωνία, σχεδόν καθημερινή, θα μπορούσε να πει κανεί. Ωστόσο, νομίζω ότι η σημερινή συνάντηση εξαιτία του γεγονότο ότι πλέον έχει, έχει παρέλθει αυτό το 20ήμερο το οποίο αναφέρατε είναι εξαιρετικά σημαντική γιατί θα συζητηθούν και οι επόμενε πρωτοβουλίε τι οποίε θα πάρει η ελληνική κυβέρνηση. Σε ό,τι αφορά τι σχέσει μεταξύ των κοινοβουλευτικών ομάδων και των βουλευτών των ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ, αν και δεν είμαι ο πλέον αρμόδιος για να σας απαντήσει σε σχέση με αυτό. Ε, μπορώ να σας πω ότι όταν δύο πολιτικά κόμματα έχουν διαφορετικές πολιτικές καταβολές, διαφορετικές ιδεολογικές τοποθετήσεις, είναι προφανές ότι θα υπάρχει και ζωντανό διάλογος και διαφωνίες και διαφορετικές οπτικές γωνίες. Ο Έλληνας Πρωθυπουργός και ο κ. Καμένος δεν έχουν να συζητήσουν και πάρα πολλά επί αυτού, παρά μόνο να χαιρετήσουν τους ευσεβείς πόθους μερίδας μερίδα του τύπου, αλλά και τη αξιωματική αντιπολίτευσης που βρήκε το νέο λόγο για τον οποίο οποίο θα προκηρυχθούν κατά την άποψή τους πρόορες εκλογές καθώς πλέον το αφήγημα περί κατάρρευσης της ελληνικής οικονομίας όπως ομολόγησε και ο κύριος Μητσοτάκης στην επίσκεψη που κάνει αυτή τη στιγμή αν δεν κάνω λάθος στο Ντουμπάι ε, ε, κάνω λάθος στο Κατάρ, στο Κατάρ. Ε, η ελληνική οικονομία βρίσκεται σε τροχιά δυναμικής ανάκαμψης και μάλλον αυτό διαψεύδει και όλα τα καταστροφολογικά και κινδυνολογικά σενάρια τα οποία ο ίδιος διακινούσε καθ' όλη τη διάρκεια του 2017. Σύμφωνα με την ενημέρωση που έχουμε από, τις, από τους Έλληνες διπλωμάτες, από τον Έλληνα πρέσβη, δεν υπάρχει καμία μεταγωγή των Ελλήνων στρατιωτικών ε, αντιθέτως η εισαγγελική έρευνα συνεχίζεται Σε ό,τι αφορά τις παρεμβάσεις από την ελληνική κυβέρνηση πρέπει να σας πω ότι εξακολουθούμε να θεωρούμε το θέμα ε, καταρχάς διμερές ε, Ωστόσο η πορεία, της, ε, η πορεία της διευθέτησης του προβλήματος αυτού θα εξαρτηθεί και από τη στάση των ε, τουρκικών εισαγγελικών αρχών της, ε, το επόμενο διάστημα ε, ε, ε. Δεν αποκλείεται εφόσον η τουρκική πλευρά δεν θελήσει να διευθετήσει το ζήτημα το δυνατόν συντομότερα, από τη δική μας πλευρά να αλλάξουμε και την τακτική. Ωστόσο, μέχρι στιγμής συνεχίζουμε να θεωρούμε το, το θέμα διμερές που αφορά την Ελλάδα και την Τουρκία.